Εν τω μεταξύ, κυρίες και κύριοι, για την στρατιωτική δύναμη της χώρας, του επέρετερο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, επαναφέροντος με νέες προκλητικές δηλώσεις το δόγμα της λεγόμενης γαλάζιας πατρίδας, που θυμόμαστε πως είχε ενοχλήσει ιδιαιτέρως το γεγονός πως και ο Έλληνας Πρωθυπουργός και ο Υπουργός των Εξωτερικών είχαν δείξει κατά την επίσκεψή τους στις Ηνωμένες Πολιτείες. Πάμε λοιπόν στο Μανώλη Κωστίδη και αποδεικνύεται στην πράξη, Μανώλη, πως αυτή η ρητορική, αυτή η προκλητική ρητορική είναι πλέον μια πάγια πολιτική της Τουρκίας. Οι δηλώσεις και η παρουσία του Κυριάκου Μητσοτάκη στις ΗΠΑ έχουν προκαλέσει έναν εκνευρισμό στην Τουρκία και όπως και η γαλάζια πατρίδα που κατήγγειλε την Τουρκία για τη θεωρία της ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Και αυτό φαίνεται και από τις δηλώσεις του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν σήμερα, καθώς είχε αρκετό καιρό να αναφερθεί σε αυτή τη θεωρία. Σήμερα, σε τηρετή καθέρκησης υποβρυχίου στην ναυπηγική βάση Γκιόρτζουκ, αναφέρθηκε σε αυτή τη θεωρία, τονίζοντας ότι η Τουρκία ενισχύει το ναυτικό της για την ασφάλεια της γαλάζιας πατρίδας και αυτή η δήλωση έχει τη σημασία της, διότι ο Τούρκος Πρόεδρος αναφέρθηκε στο πρόγραμμα ναυπήγησης 6 υποβρυχίων, τα οποία θα ενταχθούν μέχρι το 2027 στον τουρκικό στόλο, την ώρα που η Τουρκία, εδώ και με όλες τις δηλώσεις και ο Ερντογάν και ο Χρουσιακάρη, έχουν πει ότι η Ελλάδα δεν πρέπει να εξοπλίζεται, ούτε να παραλαμβάνει τα μαχητικά Ραφάλ, ούτε τη στεγάζει Μπερχάρα. Mm-hmm. Βλέπουμε ότι η Τουρκία επαναφέρει αυτή τη θεωρία αμέσως μετά την επίσκεψη του Κυριάκου Μητσοτάκη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Μάλιστα, και να παρακολουθήσουμε τις σχετικές δηλώσεις Ερντογάν. Yarısını son 5 yılda başlattığımız 750'nin üzerinde savunma sanayi projesi yürütüyoruz. Mavi vatanın güvenliği için donanmamızı daha güçlü ve caydırıcı kılacak birçok projeyi hayata geçirdik. Selman Reis'in ise 2027 yılında hizmete girmesini planlıyoruz. Bu seneden itibaren her yıl bir denizaltımızı hizmete alarak 2027 yılına kadar 6 adet yeni tip denizaltımızı donanmamıza kazandırmış olacağız. Για τις τουρκικές προκλήσεις, κυρίες και κύριοι, πήρε θέση σήμερα και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Ναντίν Χαρδαλιά, τι απάντησε ο κύριος οικονόμου? Ο κύριος οικονόμου Εύα χαρακτήρισε απολύτως απαράδεκτη την επιστροφή της Άγκυρας στην κλιμάκωση της έντασης με την Ελλάδα, διαμηνύοντας ρητά ότι η κυβέρνηση θα συνεχίσει να υπερασπίζεται στεναρά τα κυριαρχικά της δικαιώματα και θα απαντά, όπως είπε χαρακτηριστικά, στις τουρκικές προκλήσεις αποφασιστικά τόσο στο διπλωματικό πεδίο, διπλωματικό επίπεδο, όσο και στο πεδίο της αποτροπής. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος επισήμανε εκ νέου ότι οι προκλήσεις της Άγκυρας, οι υπερπτήσεις και η ακραία επιθετική ενέργεια στην Αλεξανδρούπολη την περασμένη Παρασκευή συνιστούν κατάφορη παραβίαση του διεθνούς δικαίου και θέτουν σε κίνδυνο τη σταθερότητα στην νοτιοανατολική πτέρυγα του ΝΑΤΟ αλλά και γενικότερα την συνοχή της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας. Γι' αυτό και όπως υπογράμμισε, έχουν ενημερωθεί ήδη σχετικά οι εταίροι και οι σύμμαχοί μας, Ευρωπαϊκή Ένωση, ΝΑΤΟ και Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών. Να σε ευχαριστήσουμε, Ναντίν Χαρδαλιά, και να παρακολουθήσουμε, κυρίες και κύριοι, την απάντηση του κυβερνητικού εκπροσώπου. Είναι απολύτως σαφές ότι αυτές οι σπασμωδικές αντιδράσεις της Τουρκίας που αντανακλούν την μεγάλη της ενόχληση για τα όσα έχει πετύχει η χώρα μας, η κυβέρνηση, ο Πρωθυπουργός, το διεθνές στερέωμα, δεν πρόκειται να πετύχουν κάτι, δεν πρόκειται να μας αποπροσανατολίσουν από την σταθερή στρατηγική αποφασιστικής αντιμετώπισης των προκλήσεων, στεναρής υπεράσπισης των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων, αλλά και του διεθνούς δικαίου σε όλα τα φόρα όπου και αν συμμετέχουμε. Η χώρα μας δεν έχει ποτέ να φοβηθεί τίποτα και να συνομιλεί. Πάντοτε υπερασπίζεται αποφασιστικά τα κυριαρχικά της δικαιώματα σε όλα τα πεδία, και στο πεδίο της διπλωματίας και στο πεδίο της αποτροπής.